Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο χαρούμενο σπίτι. Ναι, δεν είναι ψέμα. Είμαστε στον αέρα, είμαστε σε μια συχνότητα κοινή που έχουμε υποστηρίξει τη σχέση που έχουμε μεταξύ μας. Κοιτάζοντας αυτή την κάμερα, είναι λες και σας κοιτάω τον κάθενα και την κάθε μία ξεχωριστά που με βρίσκεται έξω και μου λέτε ότι μου λέτε πάρα πολλά. Μου λέτε να αφήνω τους καλεσμένους να μιλάνε. Τους αφήνω. Πώς δεν τους αφήνω? Μου λέτε ότι είμαι πιο καλός, πιο νέος από κοντά. Ξέρεις, καμιά φορά η κάμερα μας αλλάζει λίγο. Όπως και να έχει, εμένα αυτό είναι δεύτεροι παράγοντες. Στο να κάνω αυτή την εκπομπή, μέλημά μου το πρώτο είναι να κάνω εκπομπές που να έχουν λόγο ύπαρξης και να έχουν έτσι ένα ενδιαφέρον για εσάς τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριές μου. Θέλω να σας πω ότι στην κορδέλα την κίτρινη που είναι από πάνω από τον τίτλο θα έχω το Instagram μου για να με βρίσκετε κατευθείαν και να με ρωτάτε πράγματα και απορίες που θέλετε και θα σας τις απαντώ εδώ στην εκπομπή. Αποφάσισα, επειδή μου είχατε πει ότι πρέπει να φέρω και μικρά παιδιά και μαθητές, αποφάσισα να φέρω έναν μαθητή λυκείου να μας πει τις ανησυχίες του, να μας πει για τα φροντιστήρια, να μας μιλήσει για το τι γίνεται στο σχολείο με τις εκδρομές, να πούμε έτσι και ωραία πράγματα για το σχολείο, γιατί όλοι μας κρύβουμε ένα μαθητή μέσα μας και πάντα αναπολούμε τα χρόνια τα μαθητικά, που λέει και η Βύση, τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Εγώ θα έλεγα ούτε και τα φοιτητικά τα αλλάζω. Και έτσι, για να πάρω το θέμα μας από την αρχή, σήμερα θα καλωσορίσω και θα καλησπερίσω στο χαρούμενο σπίτι τον αδερφό μου που είναι μαθητής της τρίτης λυκείου και θα μας πεις πάρα πολλά για αυτό το πράγμα. Θέλω να χαλαρώσεις και να μην αγχώνεσαι, γιατί είσαι στην εκπομπή του αδερφού σου. Εγώ θα σε αντιμετωπίσω όχι σαν αδερφό, αλλά σαν μαθητή, όπως θα αντιμετώπιζα όλα τα νέα παιδιά που έρχονται εδώ στην εκπομπή. Είμαι σίγουρος ότι είσαι λίγο αγχωμένος που βλέπεις τόσες κάμερες και τόσα φώτα εδώ πέρα. Δεν θέλω να αγχώνεσαι καθόλου, γιατί θα κάνουμε μια κουβέντα όπως θα κάναμε και στο σπίτι. Για να δούνε και οι τηλεθεατές, έτσι να μπούμε λίγο εσωτερικά μέσα στο σχολείο. Τι γίνεται, τις στιγμές που περνάει ένας μαθητής με τα φροντιστήρια. Θέλω να μας μιλήσεις ανθρώπινα και αληθινά, γιατί σίγουρα πολλοί μαθητές και μαθήτρες που είναι και έξω πιθανόν και φίλοι σου που βλέπουν την εκπομπή, να ταυτιστούν μαζί σου όπως θα έφερνα και ένα φοιτητή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς νιώθεις που είσαι στο χαρούμενο σπίτι? Γιατί φαντάζομαι το βλέπεις και εσύ από το σπίτι πώς είναι. Τώρα το βλέπεις και διαφορετικά πώς είναι να έρχεσαι καλεσμένος εδώ. Είμαι φανατικός τηλεθεατής του χαρούμενου σπιτιού. Θα σε ακούσει κανείς εκεί έξω ότι είσαι και φανατικός. Λένε που λένε. Θα πούνε ναι, είναι αδερφός του. Όντως υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω που με βρίσκουν στον δρόμο καθημερινά. Και ναι, μου λένε, βλέπω το και εγώ που είμαι μαζί σου. Ναι, είσαι εσύ, μου λέει, είσαι διαφορετικός από κοντά. Συνέχισε έτσι. Ξέρεις, είναι πολύ, όχι απαραίτητα συγκινητικό. Έτσι σου δίνει βήματα να συνεχίσεις όλο αυτό που γίνεται, η αποδοχή από τον κόσμο. Το να αγκαλιάζουν μια τηλεοπτική περσόνα που τα λέει έξω από τα δόντια και δεν μασάει τα λόγια του. Του κόσμου, εσάς δηλαδή, σας αρέσει το αληθινό. Το ψεύτικο, εκτός ότι φθείρεται εύκολα, δεν έχει και διάρκεια. Ενώ το αληθινό προχωράει και συνεχίζει, μακάρι να προχωρήσουμε να συνεχίσουμε κι εμείς. Και είναι πάρα πολύ αισιοδοξά τα μηνύματα. Σαν μαθητής τρίτης λυκείου, θέλω να ξεκινήσουμε και να αναλύουμε λίγο τα μαθήματα, να μου πεις πώς περνάτε εσείς οι μαθητές, αν είστε ευχαριστημένοι με τα διαλύματα, αν έχετε χρόνο, να μου πεις για τις φιλίες που γίνονται, να μιλήσουμε έτσι απλά για τα μαθητικά τα χρόνια. Και θα πιάσουμε σιγά σιγά την ύλη, τις εξετάσεις. Θέλω να μου πεις, ξεκινά η μέρα και πάτε στο σχολείο. Πώς είναι η μέρα σας, πώς βρίσκεται, αν κάνετε αθλητικές διοργανώσεις, είχε περάσει και τη Συκνοπέμπτη, είδα ότι περάσετε ωραία στο σχολείο. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που λέμε παγιά, φοράγανε τη στολή και ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα, αν και θεωρώ ότι που βάζαμε τη στολή ήταν πιο καλά, γιατί υπήρχαν παιδιά που δεν είχαν λεφτά να αγοράσουν καθημερινά καινούργια ρούχα, ενώ έβαζε τη στολή, ήταν μια χαρά. Ενώ πολλοί θεωρούσαν ότι είναι πιο εύκολο να βάζεις ό,τι θέλεις, μα να βάζεις ό,τι θέλεις, λόγω του ότι κάποιες οικογένειες είναι πιο ευπόρες και κάποιες με πιο λίγα λεφτά, είναι δύσκολο το κάθε παιδί να αγοράζει συνεχώς καινούργια ρούχα. Άρα, αν με ρωτάτε, εμένα θα προτιμάγα να επιστρέφαμε στις στολές, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά. Τώρα, εσύ θα μας μιλήσεις ως μαθητής.
Ως μαθητής πιστεύω ότι οι στόλες πρέπει να υπάρχουν. Ναι. Γιατί με τις στόλες χωριζόμαστε σε τάξεις. Βέβαια, αν μπορείς να καταλάβεις... Κοινωνικές τάξεις, ναι. Ναι. Βέβαια, αν μπορείς να καταλάβεις αν ένας μαθητής βρίσκεται στη μέση τάξη ή είναι φτωχός. Ναι. Αλλά είναι καλό που υπάρχουν οι στόλες. Καταρχήν, η μέρα μας ξεκινάει στις 7:30 που χτυπά το κουτούνι. Ναι. Εμείς ξυπνάμε, εγώ προσωπικά ξυπνώ από τις 7, ναι. Τρώω έναν καλό πρωινό. Εσύ ξυπνάς από τις 7 γιατί είμαστε και κοντά σχετικά από το σχολείο. Ναι, υπάρχουν μαθητές που ξυπνάνε και από μακριά, ξυπνάνε από τις 5 η ώρα. Ναι, ξυπνάς, κάνεις ένα πρωινό. Πώς είναι το πρωινό σου? Τρώω δημητριακά, ναι. Συνήθως. Ναι. Άλλες φορές καμπύρες με φρέσκο χυμό. Ναι. Εντύνομαι, ετοιμάζομαι, πάω στο σχολείο. Ναι. Χτυπά το κουδούνι στις 7:30, μπαίνουμε στην τάξη. Αρχίζουν τα μαθήματα. Δεν έχουμε επιλογές. Ας πούμε, φέτος είναι πολύ σημαντική η χρονιά. Είναι πολύ σημαντική γιατί είσαι και στην τελευταία τάξη. Ναι, το μέλλον μας. Ναι. Όλοι αγωνιζόμαστε για να περάσουμε σε κάποιο πανεπιστήμιο. Ναι. Οι καθηγητές μας βοηθούν μας. Σίγουρα είναι αυτό, γιατί το έχω δει, προσπαθούν. Και ο κάθε καθηγητής εκεί έξω, συμμερίζομαι και τους καθηγητές, γιατί πολλοί μαθητές, σαν εσένα, μπορεί να τα βάζουν και με τους καθηγητές. Οι καθηγητές έρχονται εκεί, προσπαθούν, θέλουν να σας μεταφέρουν γνώσεις. Εγώ είμαι υπέρ των καθηγητών, γιατί εκεί είναι η μισή τους ζωή. Περνάνε την ώρα τους με τους μαθητές, άρα δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος καθηγητής που να ξύπνησε και να είπε να τα βάλω με έναν μαθητή. Κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ φροντίζω και μιλάω και με δασκάλες και με πάρα πολύ κόσμο έξω που είναι μέσα στην παιδεία. Από τα υπουργεία, από τη διδασκαλία, από παντού και θέλω να έχω άμεση επαφή για να μου λένε πώς περνάνε με τους μαθητές. Γιατί δεν νομίζω να ξυπνάει κάποιος καθηγητής και να πει δεν συμπαθώ το ένα, δεν σίγουρα υπάρχουν μικροσυμπάθειες, απλά θέλουν να μεταδώσουν τη γνώση τους. Παρακάτω. Καταρχήν, όταν ένας μαθητής δείχνει καλή εικόνα, ναι. Τότε δεν έχει λόγο κάποιος καθηγητής να έχει κάτι εναντίον του. Ναι. Υπάρχουν και περιπτώσεις μαθητών, ας πούμε, που πάσεις στο σχολείο για να τσακωθούν με καθηγητή. Ναι. Πολύ κακό αυτό. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το σχολείο να μας δώσει τα εφόδια για να βγούμε έξω στην κοινωνία. Ναι. Πρέπει να αγωνιστούμε, να διεκδικήσουμε κάποια θέση. Ως τελειοφύτος μιλώ τώρα. Ναι. Ως τελειόφυτος και γενικά, επειδή θα είναι μια δύσκολη χρονιά, από άποψη ότι υπάρχουν κάποιες μεταρρυθμίσεις με τα... Εμάς ήταν τρίμηνα, σας έχουν γίνει τετράμηνα, θα πάμε δίμηνα, δεν ξέρουμε κι εμείς τι άλλο θα σκεφτούν στο Υπουργείο. Βέβαια, υπάρχει μια τεράστια ομάδα που προβλέπει και προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για σας τους μαθητές και πρέπει... όλοι εμείς και σαν κοινωνία και θα πάω και στην Ελλάδα και στην Κύπρο γιατί έχουμε ένα κοινό κορμό διδασκαλίας και από άποψη λογοτεχνίας θα έλεγα και αρχαίων ελληνικών ότι προσπαθούν και άτομα του Υπουργείου Παιδείας ό,τι πιο καλύτερο μπορούν όχι για να σας δυσκολέψουν εσάς τους μαθητές αλλά για να σας βοηθήσουν πιο πολύ. Εσείς βέβαια από τη μεριά σας οι μαθητές θέλετε να νομίζετε ότι είναι ότι προσπαθούν να κάνουν πράγματα εναντίον σας, ενώ ουσιαστικά υπέρ σας είναι, αλλά ο κάθε μαθητής το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Γιατί όταν ένα νεαρό παιδί έχει όρεξη να βγει και έξω με τους φίλους του, να πάει και σε μια καφετέρια, να πάει και σε ένα γυμναστήριο, να πάει και σε ένα κολυμβητήριο, έχει και τα φροντιστήρια, εκεί νομίζω κάπου χάνεται τον balance, θα έλεγα, η ισορροπία, γιατί πρέπει να ισορροπήσεις και στο να είσαι καλός μαθητής, και στο να είσαι καλός αθλητής, και στο να είσαι καλός φίλος με τους φίλους σου, και στο να είσαι σωστός στην οικογένεια. Πώς βλέπεις τα πράγματα με τα μαθήματα? Καταρχήν το Υπουργείο, οι κινήσεις που κάνουν είναι για να μας βοηθήσει. Ναι, μπράβο, πιστεύω, αυτό είναι ωραίο να τα ακούμε. Πιστεύω ότι τα τετράμινα θα εφαρμοστούν από ό,τι φαίνεται για να βοηθήσουν τους μαθήτες. Ως τελειοφύτος δεν με πιάνουν τα τετράμινα, γιατί ξεκινούν από την Α Λυκείου. Αλλά πιστεύω ότι μειώνεται η ύλη. Ναι.
αυξάνεται ο διδακτικός χρόνος. Έτσι, όλα αυτά είναι υπέρ του μαθητή. Δεν πιστεύω ότι το Υπουργείο θέλει να κάνει κάτι εναντίον μας. Πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή, πες μας λίγα λόγια γι' αυτό. Ομάδα μαθητών, και τονίζω το ομάδα μαθητών, είναι κατά των εξετάσεων ανά τετραμηνών, συνήθως αυτοί που δεν τους αφορούν. Ας πούμε, η Β' Λυκείου και η Γ' Λυκείου είναι κατά των τετραμηνών, γιατί το μόνο που θέλουν είναι να χάσουν μάθημα. Να βγουν έξω, να κάνουν απεργίες για να χάσουν μάθημα. Υπάρχει, βέβαια, έγινε και ένα δημοψήφισμα που μας ερωτήσα για να βγούμε για απεργίες και η πλειοψηφία απάντησε ναι, να βγούμε έξω για απεργίες. Η πλειοψηφία εννοείς των μαθητών μεταξύ ναι, σας. Ναι, των μαθητών. Αλλά έγινε κάτι λάθος, έπρεπε να ρωτήσουν και τους μαθητές του γυμνασίου, που τους αφορά μέσα γιατί είναι να έρθουν τώρα στο Λυκείο. Ωραία. Έγινε το πράγμα και αναγκαστικά έπρεπε να ψηφίσει η Γ' Λυκείου και η Β' Λυκείου που δεν τους αφορά. Θα τους πιάει το τετραμήνο. Γιατί ξεκινούν από την αλφαλή. Άρα θεωρείς ότι έπρεπε πιο πολύ να ψηφίσουν από το γυμνάσιο μέχρι την πρώτη Λυκείου. Ακριβώς. Αλλά εγώ θα σου λέγα το άλλο. Ίσως σκέφτηκαν ότι επειδή το έχετε περάσει εσείς αυτό σε πιο μικρή ηλικία και επειδή είστε λίγο πιο μεγάλοι από τους πιο μικρούς, ότι θα έχετε πιο εμπεριστατωμένη άποψη. Ναι, μεν ουσιαστικά μπορεί να μην σας αφορά, απλά επειδή το έχετε ζήσει και το έχετε βιώσει, σκέφτηκαν ότι εσείς που θα ψηφίσετε έχετε περάσει από το στάδιο το δικό τους και είδες που βρίσκω και την απάντηση γιατί το σκέφτηκαν έτσι από το Υπουργείο. Γιατί σκέφτηκαν ότι λόγω ηλικίας είναι πιο εύκολο να απαντήσουν πιο ορθά λόγω του ότι έχουν περάσει από τις τάξεις που μου είπες. Ενώ εσύ σκέφτηκες ότι θα ήταν πιο εύκολο να ψηφίσουν αυτοί σε ό,τι τους αφορά, αλλά επειδή εσείς το έχετε βιώσει, η άποψή σας μετρά παραπάνω γιατί το έχετε ζήσει για να βοηθήσετε τις αμέσως επόμενες γενιές που θα προχωρήσουν με αυτό το σύστημα. Καταρχήν αυτό το δημοψήφισμα ανοίχτε από την ΨΕΜ. Η ΨΕΜ είναι μια οργάνωση που αντιπροσωπεύει τους μαθητές. Εγώ πιστεύω πάλι ότι είναι λάθος αυτό, γιατί ένας μέτριος μαθητής να θέλει να χάσει μάθημα, να βγει έξω να απεργήσει, ειδικά της Β' Λυκείου, δεν έχουν να χάσουν κάτι. Ούτε εξετάσεις πανκύπριες θα δώσουν, ούτε τα τετραμήνα τους αφορούν. Αυτοί όλοι ψήφισαν ναι στην απεργία. Πιστεύω ότι τα τετράμινα πρέπει να εφαρμοστούν, βοηθούν τον μαθητή. Με τα τετράμινα όλη η μαθητική κοινωνία είναι ίση, γιατί γίνεται πιο δίκαιη αξιολόγηση. Ναι. Δηλαδή, ένας μαθητής που προσπαθεί μέσα από τις εξετάσεις ένα τετράμινο θα δικαιώνεται. Επίσης, νομίζω ότι το 40%, το 60% του βαθμού του τετραμήνου αποτελείται από τις εργασίες και τον προφορικό βαθμό. Βοηθά τον μαθητή δηλαδή. Βασίζεται πάνω σε ένα γραπτό που μπορεί κάτι να συμβεί σε έναν μαθητή να μην μπορεί να διαβάσει τις προηγούμενες μέρες και να πάει να γράψει το τεστ. Όταν μου λες αυτό, θέλω να κάνω και μια απορία. Όταν εννοείται τετράμινα, εμάς είχαμε τρίμηνα, μας βάζανε βαθμό πρώτου τρίμηνου, δευτέρου και τρίτου τρίμηνου. Εσάς πώς γίνεται, για να ξέρουμε και εμείς οι πιο παλιοί τι γίνεται με αυτό. Είναι εξετάσεις ανά τετράμηνο. Δηλαδή, κάθε τετράμηνο, τέλος του κάθε τετράμηνου, θα δίνονται εξετάσεις. Στη μισή ύλη, δηλαδή, μειώνεται η ύλη που ήταν να δώσεις τον Ιούλη. Λοιπόν, μου στέλνουν και πάρα πολλά μηνύματα γιατί έχω πει ότι με το που θα τελειώσω την εκπομπή θα απαντήσω στις δικές σας ερωτήσεις. Μου στέλνουν πολλές ερωτήσεις. Για να δούμε τι θα γίνει με τις ερωτήσεις που μου κάνετε. Θα σας απαντήσω τώρα να τελειώσουμε εδώ την κουβέντα που έχουμε με έναν μαθητή που θεωρώ καλό μαθητή, γιατί μας φέρνει καλούς βαθμούς, εκτός ότι μπορεί να μας σπάς λίγο στο σπίτι τα νεύρα, θεωρώ ότι είσαι καλός μαθητής και δεν είναι τυχαία που τον επέλεξα, όχι επειδή είναι αδερφός μου, απλά είναι στο σύστημα το εκπαιδευτικό, ως μαθητής και πολλές φορές και επιμελητής,
σε αυτό που κάνει, γιατί έχει δύσκολα μαθήματα και φέρνει και καλούς βαθμούς στο σπίτι, άρα έχει άποψη, μπορεί να μιλήσει, δεν έχει πάρει ποτέ καμία αποβολή στο σχολείο. Άρα ήθελα να φέρω έναν μαθητή που είναι έτσι, έχει στόχους για το μέλλον. Τι θα ήθελες να σπουδάσεις, τελειώνοντας τώρα, σε 3 μήνες θα έχετε τελειώσει περίπου, τι θέλεις να σπουδάσεις? Θέλω να σπουδάσω στο ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό, ναι, διοίκηση επιχειρήσεων. Που είναι και κοντά στο σπίτι μας, ναι. Διοίκηση επιχειρήσεων. Πόσο εύκολο το βλέπεις και πόσο δύσκολο είναι? Θεωρώ ότι είμαι έτοιμος, έχω τις γνώσεις να περάσω. Μακάρι. Ναι, δεν θέλω να φύγω από την Κύπρο, γιατί θεωρώ έχω να δώσω πολλά στον τόπο μου. Ναι, σίγουρα. Ξέρεις, περισσότεροι ναι, νομίζουμε το... Που ούτε και σαν σκέψη δεν είναι και αυτό κακό να φεύγουν από την, Κύπρο. Αλλά είναι και καλό να στηρίζουμε έτσι τον τόπο μας, γιατί εσείς οι νέοι έχετε πάρα πολλά, να δώσετε. Να δώσετε και στην κοινωνία και σε όλα αυτά. Και στο σχολείο με τις εκδρομές όλα αυτά, πώς τα βλέπετε? Ήθελα να σε ρωτήσω και για αυτές τις εκδρομές που πάτε έτσι λίγο κοντά στην Κακοπετριά, ναι, που έχουν γίνει πάρα πολλά, ακούστηκαν πάρα πολλά, έχεις πάει και εσύ φέτος. Υπάρχει κάποιο μέτρο, κάνει κάποιος ό,τι θέλει, υπάρχουν οι αρχηγοί που σας λένε σε ποιο μαγαζί να πάτε, τι θα φάτε, υπάρχει ένα πρόγραμμα που πρέπει να τηρήσετε ως μαθητές, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και διάφορα, κάποιοι γονείς μετά από κάποιες φασαρίες δεν αφήνουν τα παιδιά τους να πάνε. Εσύ τι θα μας συστήνες εμάς? Στους πιο μεγάλους που θα ερωτηθούμε αν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να πάνε εκεί πέρα, πιστεύεις ότι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης παρατραβάνε κάποια πράγματα που γίνονται ή όντως γίνονται και πράγματα που δεν πρέπει να γίνονται? Θεωρώ ότι το να πάει εκδρομή στην Κακοπετρία είναι κάτι καλό. Ναι. Αποκτάς εμπειρίες. Ναι. Κερδίζεις και χρόνο για να ξεφύγεις από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Ναι. Τώρα για τις φασαρίες που γίνονται και προβάλλονται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Πιστεύω ότι είναι ομάδα μαθητών που τα κάνει αυτά. Είναι ομάδα μαθητών από κάθε σχολείο. Δεν είναι όλοι οι μαθητές που πάσουν Κακοπετρία και λένε να πούνε να κάνουμε φασαρίες, να βάλουμε φωτιές, να σπάσουμε τζάμια. Δεν είναι όλοι οι μαθητές. Οι γονείς ακούν τα διάφορα που προβάλλονται μέσα από τα ΜΜΕ και αποτρέπουν τα παιδιά τους στο να πάσουν στην Κακοπετρία. Διαφωνώ με αυτό, γιατί πολλές φορές στην κρίση του κάθε άτομου τι θα κάνει. Όταν το παιδί σου ξέρει ότι να πάει να διασκεδάσει με τους φίλους του με μέτρο, τότε να το αφήσεις να πάει. Αλλά όταν ο ίδιος θέλει να κάνει ζημιές, δεν θα πάει στην Κακοπετρία να κάνει ζημιές, μπορεί να το κάνει και στη Λεμεσό. Από άποψη τιμών τα μαγαζιά είναι φτηνά και να πάει να φας κάτι ή θεωρείτε ότι βάζουν λίγο πάνω τις τιμές επειδή σας βλέπουν ότι έρχεστε από λίγο μακριά? Η Κακοπετρία είναι χωριό. Δηλαδή με το που θα πάρει κάποιο σχολείο μαθητές πάνω, ναι, να φροντίσουν να πάρουν όσο πιο πολλά λεφτά μπορούν. Γιατί είναι το βασικό. Όμως δεν έχουν όλοι πολλά λεφτά και θέλουν να ζήσουν την εμπειρία. Εγώ σε ρωτάω από την άποψη αν υπάρχουν και επιλογές πιο οικονομικές. Είμαι αυστηρός ακόμη και με τον αδερφό μου. Δηλαδή θέλουν να έρχονται εδώ και να μιλάμε γλώσσα απλή και αληθινή. Έχει παιδιά που δεν έχουν λεφτά. Δηλαδή μην τα θεωρούμε εύκολα και δεδομένα. Κάποιοι εκεί έξω όντως περνάνε δύσκολα. Γι' αυτό εγώ νευριάζω όταν βλέπω κόσμο να μην ζεριάζει ενώ τα έχει όλα, ενώ έχει τους γονείς του, ενώ έχει μια εύπορη καλή ζωή και παραπονιούνται και ό,τι έχουν θέλουν κι άλλα κι άλλα. Έχει που δεν έχουν τα βασικά. Γι' αυτό σε ρωτάω. Αν υπάρχουν και επιλογές έτσι πιο οικονομικές για τα παιδιά που ναι, μεν θα πάνε, θα τα καταφέρουν να πάνε, αλλά θα είναι λίγο πιο ζορισμένα. Βέβαια, αν μπορείς να κλείσεις την Κακοπετριά και εκτός σχολείου, να πάεις με φίλους σου να συγκατοικήσετε σε ένα δωμάτιο. Να έρθει πιο φτηνά αυτό. Υπάρχουν επιλογές. Ναι. Και ο μέτριος και ο φτωχός μαθητής μπορούν να πάσει, να διασκεδάσουν με πολύ λίγα χρήματα. Ναι. Μια χαρά. Θεωρώ ότι είχαμε μια πολύ όμορφη κουβέντα, μια ξεχωριστή εκπομπή με έναν μαθητή που, όπως σας έχω πει και πριν, είναι αδερφός μου. Πώς πέρασες εδώ πέρα? Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, νιώθω κάπως διαφορετικά. Είμαι καλός φωτισμένος, νομίζω βγαίνω πιο... Πώς είμαι σήμερα, είμαι καλός, βγαίνω καλός.
Δεν μπορώ να πω αυτό που είπες. Λοιπόν, πώς πέρασες εδώ στο χαρούμενο σπίτι? Ένιωσα ωραία. Με κάνατε εδώ να νιώσω σαν το σπίτι μου. Φυσικά. Εντάξει, όπως σε όλους. Είναι και η σχέση που έχουμε, είσαι ο αδερφός μου. Ναι. Είναι και αυτό, αλλά στη δουλειά μου είμαι ο αδερφός όλων των παιδιών που βλέπει, είμαι εκεί έξω. Γιατί είμαι μαζί με τον κόσμο, όπως και μέσα στο σπίτι. Σε ευχαριστώ που ήρθες, θα τα πούμε και μετά εμείς. Το ποτήρι πάρτος το έχω πάρει από το δωμάτιο. Λοιπόν, επειδή σας έχω υποσχεθεί ότι θα απαντήσω κάποιες από τις ερωτήσεις που μου έχετε θέσει, που είναι πάρα πολλές, κάτσε να δω, θα απαντήσω 2, 3, 4 και θα το κάνω στις εκπομπές, γιατί μου είπετε θέλετε να μάθετε πράγματα για μένα. Λοιπόν, σε μια πολύ καλή αυτή ερώτηση. Και εσύ γράψε μου αν θες. Γράψε μου και εσύ, ρε, εσύ θα απαντήσω. Λοιπόν, αν πιστεύεις στην πραγματική φιλία. Πιστεύω πάρα πολύ στη φιλία. Είμαι από τους φίλους, αν άτομα που με ξέρω που είμαι πολύ δοτικός, θα ρισκάρω για τη φιλία, θα τα δώσω όλα. Και θα την τερματίσω τη φιλία όταν υπάρχει αχαριστία και όταν καταλαβαίνω ότι ο φίλος που είχα δεν ήταν αληθινός και ότι ή με ζήλευε ή δεν ήταν καλός άνθρωπος. Πιστεύω στους καλούς άνθρωπους. Και ένας καλός άνθρωπος, φίλος μου να μην είναι, τον θεωρώ καλό άνθρωπο. Μου στέλνουν μήνυμα, πάρε με πήγο. Να γράφω εκπομπή, τελειώνω σε λίγο να σε πάρω. Λοιπόν, κάτσετε να απαντήσω και σε άλλη ερώτηση που μου λέει ένας εδώ πέρα. Είσαι υπέροχος όταν σε βλέπουμε έξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσετε να μπω ξανά να δω εδώ πέρα. Μα είναι πάρα πολλές ερωτήσεις και δεν προλαβαίνω κιόλας να απαντήσω σε όλες. Θα απαντήσω σε λίγες. Λοιπόν, αν είσαι σε σχέση αυτόν τον καιρό. Όχι, δεν είμαι σε σχέση. Είμαι σε καλή σχέση με τον κόσμο γύρω μου. Έχω καλή σχέση στο να μιλάω. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Θέλουμε ειδικών για σχέση στην εκπομπή. Αυτή η εκπομπή είναι λίγο πιο κοινωνική, οικογενειακή. Σε άλλη εκπομπή, ίσως να το εντάξουμε αυτό. Α, μου στέλνουν και έτσι πιο... δεν μπορώ να τα απαντήσω όλα αυτά. Μου λένε, αγαπημένη σου παρουσιάστρια. Λοιπόν, θα απαντήσω το τηλέφωνο. Είμαι στην εκπομπή, γράφω εκπομπή, να σε πιάσω σε ένα λεπτό γιατί δεν μπορώ να διακόψω. Και τώρα που σου απαντώ, είμαι στην εκπομπή, ναι. Λοιπόν, αφού με έχουν τρελάνει στα τηλέφωνα. Λοιπόν, ποια είναι η αγαπημένη σου Ελληνίδα παρουσιάστρια? Εντάξει, το έχω πει και πιο παλιά. Με έχει βοηθήσει και όταν ήμουν φοιτητής και τη στέλνω την αγάπη μου. Η Έλενη Μενεγάκη. Σε ποια δεν χάνεις τα story της? Από το Instagram. Μια έτσι φανταστική περσόνα στο Instagram, τη Σούλα τη Glamourous. Μπαίνω συνεχώς και βλέπω τα story της γιατί μου αρέσει. Έχει έτσι ένα ιδιαίτερο black humor που μου αρέσει πάρα πολύ και οι μαύρες κωμωδίες μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν χάνω ποτέ τα story της. Αγαπημένος Κύπριος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί οι ποδοσφαιριστές που συμπαθώ, που έχουν ταλέντο. Δεν θα πω κάποιο συγκεκριμένα γιατί έχω πάρα πολλούς. Άλλη ερώτηση. Οι περισσότερες που μου στέλνετε ότι από κοντά είμαι διαφορετικός, είμαι καλύτερος. Ας μην τα λέω εγώ. Ρε, θα τα λέω εγώ εδώ πέρα και θα λένε ότι λέω συνέχεια για τον εαυτό μου. Λοιπόν, απάντησα αυτές τις ερωτήσεις. Θα μαζέψω τις ερωτήσεις που θα συνεχίσετε να μου στέλνετε. Το Instagram μου θα το βλέπετε και στις οθόνες σας για να με ακολουθείτε εκεί πέρα. Έχω πει πολλά, αλλά θα πω κι άλλα. Έχω χαμογελάσει πολύ και θα ξαναχαμογελάσω πολύ. Γιατί σας είπα. Εμείς η σχέση μας αλληλοστηριζόμαστε. Σας φτιάχνουμε το κέφι, μας στηρίζετε. Σας δίνουμε γέλιο, μας δίνετε αγκαλιά. Έτσι μαζί κλείνοντας αυτή την εκπομπή. Φιλιά πολλά να έχετε. Καλό βράδυ, καληνύχτα. Θα τα πούμε την ερχόμενη Τρίτη. Γεια σας.